Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην Υπουργό και Συμπρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής και από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής βραδιάς. Καλό μεσημέρι, κυρία Κατσέλη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μου. Να είστε καλά. Προσπαθώ να καταλάβω ο στόχος όλων αυτών των διεργασιών και βεβαίως με αποκορύφωμα την χθεσινή εκδήλωση που όπως έχετε δει και εσείς έχει πάρει και αρκετή δημοσιότητα, είναι να φέρετε πιο κοντά ή να ενώσετε αυτό που λέμε ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς με την αριστερά. Είναι και αυτός, αλλά ο πρωταρχικός στόχος της χθεσινής εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσουμε την έκθεση για ευημερία και ισότητα σε μια βιώσιμη Ευρώπη. Μια έκθεση η οποία ετοιμάστηκε από μια ανεξάρτητη επιτροπή. Εδώ και 1,5 χρόνο γίνονται οι εργασίες για αυτή την έκθεση. Στην οποία συμμετέχουν περίπου 34 προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη και η οποία έχει ένα στόχο να δώσει ένα καινούριο όραμα, μια καινούρια στρατηγική και 100 πολύ συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις για μια διαφορετική Ευρώπη, μια Ευρώπη που έχει στο επίκεντρο των πολιτικών της την ευημερία για όλους και όχι για τους λίγους. Mm-hmm. Θεωρείτε, για παράδειγμα, ότι τα προβλήματα που αφορούν την Ευρώπη είναι και δικά μας θέματα? Για παράδειγμα, αυτό της ακροδεξιάς που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Απολύτως. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η άνοδος των ακροδεξιών και εθνικιστικών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Είναι ότι πάρα πολλοί, χιλιάδες θα έλεγα, Ευρωπαίοι συμπολίτες μας βιώνουν μια χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης τους, ένα φόβο για το αύριο, μια ανασφάλεια και για πρώτη φορά η νέα γενιά αισθάνεται ότι οι προοπτικές μπροστά της είναι χειρότερες από αυτές των γονιών της. Άρα εδώ πρέπει να δώσουμε λύσεις για παλιά προβλήματα αλλά και για νέα προβλήματα που ανακύπτουν. Και αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνει κάθε κράτος μέλος μόνη τους. Παραδείγματος χάρη, το θέμα των τεχνολογικών, πώς προετοιμάζεσαι για τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει, mm-hmm. δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο τους ένα κράτος. Το θέμα της φοροδιαφυγής, των φορολογικών παραδείσων, του γεγονότος ότι 6-3 ευρώ στην Ευρώπη δεν φορολογούνται και είναι κατανεμημένα σε διάφορες offshore. Το γεγονός ότι 147 μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων μεγάλες τράπεζες, αυτή τη στιγμή κατέχουν 40% του πλούτου. Το γεγονός ότι μεγάλες ψηφιακές εταιρείες όπως η Google και η Amazon δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Αυτά τα θέματα ένα κράτος μόνο του δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει πια. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων που να έχει ένα σαφές πρόγραμμα και μια στρατηγική για να αντιμετωπίσει παλαιά και καινούρια προβλήματα προς όφελος των πολιτών. Απ' την άλλη, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε το μεγάλο θέμα της ανεργίας και αναρωτιέμαι αν υπάρχουν πιστικές απαντήσεις στο πώς θα παραχθεί στη χώρα μας πλούτος και βεβαίως πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε και είναι η πραγματική βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Έχετε απολύτως δίκιο. Το ζήτημα αυτού που λέμε του οικονομικού μετασχηματισμού της παραγωγικής μας βάσης, είμαστε μια χώρα ευλογημένη, η οποία όμως πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας μετασχηματίζοντας την οικονομία μας. Στον χώρο της υγείας, στον χώρο των logistics, στον χώρο των μεταφορών υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες και αν είναι κάτι το οποίο προσφέρει αυτή η έκθεση, είναι μια στρατηγική για να το κάνεις αυτό. Και ποιο είναι το καινοτόμο της στοιχείο? Ότι παλιά μιλούσαμε μόνο από μόνη της για την οικονομία, από μόνο για την κοινωνική πολιτική, από μόνη της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αυτό που ουσιαστικά τονίζει αυτή η έκθεση είναι ότι αυτές οι τρεις διαστάσεις είναι αλληλένδετες, δηλαδή οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε τώρα για το Airbnb. Υπάρχει ένα πρόβλημα ότι αυτό δημιουργεί ζήτημα για ευάλωτες ομάδες οι οποίες το κόστος των σπιτιών, των ακινήτων έχει αυξηθεί ήδη και αυξάνεται. Στη Βαρκελόνη παραδείγματος χάρη και σε άλλες πόλεις οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν στέγη. Ναι. Άρα το ζήτημα είναι πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, ποιες είναι οι ρεαλιστικές λύσεις. Για μας η Σαντορίνη, η Μύκονος, μετά από λίγα χρόνια, αν συνεχίσει έτσι ο τουρισμός, θα υπάρχει τέτοια υποβάθμιση
των συνθήκων, αν θέλετε, και των περιβαλλοντικών, αλλά και των συνθήκων διαβίωσης σε αυτούς τους τουριστικούς τόπους, που θα πρέπει να μπουν κάποιοι περιορισμοί. Τι περιορισμοί βάζουμε, άρα πώς συνδέουμε την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Και αυτό πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς, στη βιομηχανία, στον αγροτικό τομέα, στον τουρισμό, στις υπηρεσίες κτλ. Άρα, αν θέλετε, αυτή η έκθεση προσφέρει το μεθοδολογικό εργαλείο έτσι ώστε κάθε κράτος, κάθε κυβέρνηση να μπορεί να φτιάξει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στην βάση της βιώσιμης ανάπτυξης. Εσείς θεωρείτε ότι το πολιτικό εργαλείο, το κομματικό εργαλείο για να τα υλοποιήσει αυτά είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, δεν μπορεί ποτέ μια κυβέρνηση από μόνη της να δώσει λύσεις. Χρειάζεται ένας ευρύτατος διάλογος. Αυτό που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη και σε αυτό στο οποίο και εγώ συμμετέχω ενεργά, είναι η προώθηση προγραμματικών συγκλήσεων μεταξύ διαφορετικών κομμάτων, τα οποία έχουν διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές, αν θέλετε, και ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Δηλαδή, στον χώρο των, ας το πούμε, προοδευτικό, έχεις δυνάμεις σοσιαλδημοκρατικές, έχεις τους πράσινους, έχεις την ανανεωτική αριστερά και έχεις και τη ριζοσπαστική αριστερά. Εάν αυτές οι δυνάμεις δεν συνεννοηθούν και δεν υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος για να δούνε πού μπορεί να συμφωνήσουν, σε ποια μέτρα πολιτικής, αυτά τα μέτρα πολιτικής δεν θα μπορούν ποτέ να προωθηθούν. Και ιδιαίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου μετά τις ευρωεκλογές είναι απαραίτητη, ειδικά μετά την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων και ένα πολύ κατακαιρματισμένο Ευρωκοινοβούλιο, να υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις μεταξύ διαφορετικών κομμάτων, τα οποία όμως μπορούν να συμφωνήσουν πάνω σε μερικά βασικά πράγματα. Επειδή ξέρετε την αντίδραση του Κινάλ και της κυρίας Γεννηματά, δεν τορπιλίζει την όποια γέφυρα μπορεί να στηθεί η φαρπαγή στελεχών. Αυτό, για παράδειγμα, έγινε με τον κύριο Τόλκα, τον κύριο Μωραΐτη. Δεν δημιουργεί ένα κλίμα, αν μη τι άλλο, καχυποψίας και αρνητικών σχέσεων? Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχουν σχέσεις τέτοιες. Το ζήτημα δεν είναι θέμα προσώπων. Το θέμα είναι εάν αποφασίσουν τα κόμματα να πραγματικά να διεξάγουν έναν ουσιαστικό διάλογο πάνω σε προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. Mm-hmm. Νομίζω ότι και η κοινωνία αυτό περιμένει από τα κόμματα. Δεν είναι όμως λίγο υποκριτικό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό? Αν σκεφτούμε πώς πολιτεύτηκε η κυρία Κατσέλη όλα τα χρόνια, πώς δαιμονοποίησε όλα τα κόμματα, τι έλεγε για την μεταπολίτευση, πόσο κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ και ξαφνικά να ανακαλύπτει την γοητεία της σοσιαλδημοκρατίας. Το κάθε κόμμα έχει τη διαδρομή του, μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες του και αλλάζει. Το Κινάλ σήμερα δεν είναι το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ του 81. Άρα αυτές οι διαδρομές είναι πολύ συνηθισμένες. Μέσα από την εμπειρία και μάλιστα την κυβερνητική εμπειρία υπάρχουν αλλαγές. Και ο τρόπος στο οποίο το κάθε κόμμα πορεύεται είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί η κοινωνία και το επιβραβεύει ή το, αν θέλετε, το τιμωρεί. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι λάθος η στάση του κινήματος αλλαγής? Νομίζω ότι είναι ανεξήγητη, γιατί αυτή η έκθεση ξεπήδησε μέσα από την πολιτική οικογένεια των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Λέτε ανεξήγητη που δεν ήρθε χτες, εννοείται, έτσι? Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ότι η πρωτοβουλία της έκθεσης και της ανεξάρτητης επιτροπής είναι κομμάτι της πολιτικής οικογένειας, δηλαδή είναι πρωτοβουλία των σοσιαλιστών δημοκρατών. Έπρεπε λοιπόν το Κινάλ να ηγηθεί αυτής της καμπάνιας και να καλέσει εκείνο τα άλλα κόμματα να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο διάλογο. Ξέρετε, εγώ είμαι πάντοτε υπέρ του ανοιχτού διαλόγου. Νομίζω ότι η εποχή δεν είναι εποχή, μετά ιδιαίτερα από την κρίση, να περιχαρακωνόμαστε ο καθένας μέσα στο δικό του καβούκι. Είναι μια εποχή που χρειάζεται ανοιχτός και ουσιαστικός διάλογος και να κοιτάξουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Mm-hmm. Να ρωτήσω εσείς αν σκέφτεστε την επιστροφή σας σε αυτό που λέμε κεντρική πολιτική σκηνή, σε έναν πιο ενεργό ρόλο, να είστε υποψήφια στις ευρωεκλογές, στις εθνικές εκλογές? Δεν σκέφτομαι να είμαι υποψήφια ούτε στις εθνικές, ούτε στις εκλογές, ούτε στις ευρωεκλογές, αλλά είμαι παρούσα σε όλα τα πολιτικά δρόμενα, όπως απέδειξε άλλωστε και η εμπλοκή μου σε αυτήν την προσπάθεια. Mm-hmm. Κάτι τελευταίο. Ξέρετε ότι το όνομά σας κουβαλάει ένας εμβληματικός νόμος, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη για την προστασία των δανειοληπτών. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Πώς βλέπετε την καινούργια προσπάθεια που γίνεται, το νομοσχέδιο που είναι στα σκαριά?
Κοιτάξτε, ακόμα δεν ξέρω τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι ο νόμος που φέρει το όνομά μου, ο νόμος 3869 του 10, θα εξακολουθεί να ισχύει. Είναι πτωχευτικό δίκαιο που αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τους ιδιώτες. Αυτό που αλλάζει προς το παρόν, ελπίζω, είναι το άρθρο 9, το οποίο αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Προσωπικά πιστεύω ακράδαντα ότι μετά την πάροδο του ενός έτους πρέπει και το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας να επανέλθει στα δικαστήρια. Δηλαδή να υπάρχει επιλογή ή με εξοδικαστικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας που θα στηθεί ή μέσω δικαστηρίων ένας πτωχευμένος πολίτης να μπορεί να έχει προστασία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσίλη, για τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.